Το θέμα της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου αγαθού του νερού έφεραν με συνέντευξη τύπου στο Ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Κώστας Νικολάου της κίνησης 136, μετά τη σημαντική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για το νερό που συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού. Μάλιστα, ο Επίτροπος αναγνώρισε ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται από τους πολίτες, ενώ έχει ήδη προτείνει την εξαίρεση των υπηρεσιών νερού από την πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης. Μάλιστα, σχετική συμφωνία επιτεύχθη τελικά κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι το νερό είναι αδιαπραγμάτευτο ως δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο, να μην γίνει βορρά οποιονδήποτε οικονομικών ιδιωτικών συμφερόντων, διότι όπως έχει αποδειχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, είχαμε και αύξηση της τιμής του, αλλά είχαμε και προβλήματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρούμε ότι αν περάσει σε ιδιωτικά χέρια, τα προβλήματα θα οξυνθούν. Επομένως, το νερό ως δημόσιο αγαθό πρέπει να παραμείνει στην ιδιοκτησία των ΔΕΙΑ, στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Πραγματικά είναι σημαντικό το ότι συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξαιρεθούν η ΔΕΙΑ, να εξαιρεθεί το νερό από την ιδιωτικοποίηση. Είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο αυτό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Μάλιστα, ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αποδέσμευση της Ελλάδας από τη μνημονιακή δέσμευση της ιδιωτικοποίησης των δημοσίων οργανισμών διαχείρισης του νερού. Αυτό είναι σημαντικό ότι αρχίζει και συζητείται να εξαιρεθεί από τα πλαίσια του μνημονίου η ιδιωτικοποίηση του νερού. Ελπίζουμε να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα, διότι είναι σημαντικό το ότι έχουμε και τη συλλογή των υπογραφών, 1,5 εκατομμυρίου υπογραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι αρνητική, δηλώνουν την άρνησή τους για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να σημειώσουμε πως με τις ιδιωτικοποιήσεις σε χώρες της Ευρώπης έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις των τιμών και των ελλειμμάτων, καθώς και ταυτόχρονη μείωση της ποιότητας του νερού.